Essas poucas vezes foi me para a mídia. E me para com a escota da Elisa, que está a dizer a minha e a minha irmã, que é o meu proteiro, que era mais forte. Aí me está de Jolo e Men, que é clefte na Amastan, que é dolofone na Amastan, que é esfilaquesta e mais da que a porra. E a ti, pinus a me limos, opos de biafra, a mleve de na fim de pé. E psira de, alo prama. Αδικαιολόγητη για την εποχή μας να διαφημίζουν να ακούω στις τηλεοράσεις ψήρες αυτό το βάρκο δεν επιτρέπεται με τέτοια μέσα. Ξέρετε που λιζόμασταν εμείς στη σκάφη. Η μάνα μας με το κουβαδάκι λέω στη σκάφη και τώρα με τόσα αυτά ένα καλό μας κάναν οι άντροι που φέραν τον κοιτητή και καθάρισαν αυτά τα κουρά. Τώρα πάλι ακούω ψήλους και ψήρες. Ψήλοι είναι τα σκυλιά. Κάναν μόδα τώρα τα σκυλιά, δεν βλέπουν τα παιδάκια να πούμε και στις μέρα σχολείο, όπως το λέει η τηλεόραση, που πεινάνε αυτή τα σκυλιά. Και τώρα να σας πω αυτό που θα σας φανεί πολύ περίεργο. Έρχεται ένας συμπαθητής μου και μου λέει, θα μου κάνεις ένα καφεδάκι. Τι καλό να σου κάνω. Την ώρα που θα βγαίνουν τα βουλγαράκια έξω με τις ψωμάρες, θα πανίσω εγώ το πιο μεγάλο που παίρνει βούτυρο και ζάχαρη απάνω για να μας δελεάσω, που σας είπα, και θα μου δώσει μια γροθιά να πέσω εγώ απάνω, στο αυτό να πέσει κάτω. Και οι δρόμοι τότε δεν ήταν άσφαλτοι όπως είναι τώρα, χρηματόδρομοι είναι. Τι λες ρε, δεν θα είμαστε έτοιμοι να πέσουμε από την πείρα, του δώσω και γροθιά. Θα με σώσετε μια εβδομάδα τουλάχιστον θα ζήσω λέει πέρα, αν πάω αυτό το κομμάτι, το ψωμί. Πράγματι. Και είχε και στη τσέπη του μια σακούλα, εκεί πάλι. Και θα σε φιλέψω εγώ λέει μετά. Τι να φιλέψω, αυτούς δεν έχει να φάει σαν και μέρα. Πράγματι, σχολάμε η ώρα 12, όταν σχολούσα από το πρώτο γυμνάσιο στην οδό Βελισσαρίου. Βλέπει με βγαίνουν τα βουλγαράκια έτσι. Βλέπει αυτό στη βλέψη και τη φέτα. Τώρα λέει, δώσ' μου την. Δεν μπορούσα, δεν πήγαινε η αυτή μου να το χτυπήσω. Και το σπρώχνω και πέφτει απάνω. Και να αρχίσω φορούσα δίπλα την ποτάκια και τότε για να μην λιώνουν στόλες. Είχαν οι πρόκες από κάτω. Και τον πατά στα μούτρα αυτός, τίποτα να γλύψει χώματα αυτά, να μην αφήσει ψήφο. Ευτυχώς ένα παλικάρι Έλληνα. Ήρθε και τα πιάνει τα βουλγαράκια, τα χτυπάει τα κεφάλια του και παίρνουμε το παιδί και το πάμε. Το αντικασπινικό τώρα που λέγεται ήταν νεαγένειο νοσοκομείο. Τι κάνα, τι το κάνα το παιδί, είπαμε τι έγινε. Και με παίρνει έτσι σαν ματωμένος και με πάει για να σου δείξει τι θα με φιλέψει. Υπήρχε μια μικρή γερμανική μονάδα, 40 πόρου με λεωφόρο στρατού, εκεί πέρα. Και είχα κάτι άλλο με Ουγγαρέζικα και τα δίνουν τα καρότα, τότε τα είδα εγώ. Να, κάτι καρότα, δεν τα ταΐζαν τα άλλο. Τόσο βάρβαροι ήταν που δεν έχει χέρια το άλογο. Έτρωγε το καρότο, το κουτσό, έπεφτε κάτω. Ορμούσαμε εμείς τώρα. Και ερχόταν και μας πατούσε το χέρι ο Γερμαναράς και έφερε το αυτό και το πητούσε στον κάδο. Δεν άφηνε να το φάμε να πούμε και στο άλλο ότι δεν ήθελε επειδή είχε κόμματα και αυτά και το πετούσε στον κάδο. Φεύγουμε από εκεί να πάμε τώρα στο κάδο το σκουπιδιό που ήταν. Λέω τι θα κάνεις πέρα, κάνει βουτιά όπως τώρα που ακούτε που λένε σκαλίζουν τα αυτά όλα. Σκαλίζουν για να πάρουν σίδερα, ρούχα, τι έχει να πει. Γεμίζει πατατόφουλα, βρώμα και κακό. Δεν θα κάνεις αυτά.
σακά μάνα μου πίτα και τα σιφλιά με τα σάπια αυτά τις πατάτες και τα τσέπια. Τέτοια πείρα, τέτοιος λοιμός και πράγματι πηγαίνει και όχι να βάλει έστω πίτουρα για να κάνει την πίτα. Πριονίδι, η ξυλουργή που κόβουν τα ξύλα που πέφτει εκείνος αν αλεύει το πριονίδι με εκείνο να κάνει και να τη σπίτει. Και σας είπα και πάλι δοξάζω το Θεό που με έκανε να έχω 11 εγγόνια με πρώτη τη δασκάλα σας τη Μαρία και 4 της έγγονα. Πώς να μην το δοξάζω με 6 μήνες κατηγητικό και με τον πατήρ Λεωνίδα με εκείνα τα συσίτια. Ζήσαμε και δημιουργήσαμε. Γι' αυτό πίστη να πιστεύετε μπορεί οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να κάνουν λάθη να κάνουν αυτά. Εσείς η πίστη μας είναι ζωντανή και είναι καλή. Βλέπετε αυτή βοηθάει εδώ και εκεί να πούμε στους πεινασμένους τους πρόσφυγες. Ένα πράγμα θα σας πω, να θυμάστε. Να αγαπάτε τον πλησίο, να είστε αλληλέγγυοι, αγαπημένοι, να θυμάστε τους συμμαθητάς σας και προπαντός την πίστη να πιστεύετε ζωντανή είναι η πίστη μας, η ορθοδοξία μας. Να σταθείτε στην κοινωνία, να περάσετε στο διάστημα για να ζήσετε πολύ πιο καλύτερα από ό,τι εμείς. Ξέρετε, επειδή μας ξέρουν ότι κινούσαμε και κάναμε, τι να μας πούν, μας περνούσαν. Μας περνούσαν έτσι με 10, ίσα που να περνάμε την τάξη. Ό,τι μάθαμε στο δημοτικό, μας θα λέτε. Γι' αυτό να παρακαλάτε, όχι πόλεμος, όχι δικασμός, αγάπη, αγάπη και μόνο αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι υγεία, χαρά και να σέβεστε τους δασκάλους σας. Αυτοί θα σας οδηγήσουν να πάτε στο γυμνάσιο, να πάτε στο πανεπιστήμιο, να μάθετε και να ανταπεξέλθετε στη ζωή. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δώσετε το ευχαριστώ.